Ζυγός, το 1991 είναι μια χρονιά αντιθέσεων. Δώστε περιθώρια στον εαυτό σας να προωθήσει τα θέματα καριέρας σας. Στο τέλος του 1991 θα σας ακολουθούν μόνο υγιείς και δυνατές σχέσεις. Όλες οι άλλες, συναισθηματικές ή μη, δεν θα έχουν αντέξει τη δοκιμασία. Αν κάτι σας είναι σημαντικό σαν σχέση, τότε ενισχύστε τα θεμέλια και δώστε αγάπη και συντροφικότητα. Απαιτείτε βαθιά τιμιότητα πρώτα απ' όλα στον εαυτό σας και στις ανάγκες σας και μετά στους άλλους. Στοχαστείτε πάνω απ' όλα τα παλιά σας λάθη. Το 91 φαίνεται να φέρνει πολλές αλλαγές στις ζωές των ζυγών και ιδιαίτερα το δεύτερο μισό του χρόνου. Η οικογενειακή σας κατάσταση σταδιακά θα γίνεται καλύτερη. Θέματα αυτοπεποίθησης και γονέων σταδιακά απαλύνονται. Τον Ιανουάριο θα προσπεράσετε κάποιο χάσμα μέσα στην οικογένεια. Τα επαγγελματικά δεν θα ευνοηθούν όμως καθόλου ρυψοκίνδυνες προτάσεις. Αν θέλετε να κερδίσετε την εμπιστοσύνη των δικών σας ανθρώπων, οργανώστε κάθε σας κίνηση από την τελευταία της λεπτομέρεια και αλλάξτε τον τρόπο δράσης. Γίνετε πιο σοβαροί και μεθοδικοί, πιο συνεπείς στα συναισθηματικά σας και όλα θα πάνε κατευθείαν. Η αληθινή σας αξία και αγάπη θα ξεπηδήσει μέσα από την πράξη. Προσοχή θέλουν επίσης τα θέματα υγείας των γονιών και τα προβλήματα ακινήτων ή οικοδομών. Μετά το φθινόπωρο, τα νομικά θέματα μπορούν να ρυθμιστούν προς όφελός σας. Και τέλος, ένας καινούριος έρωτας μπορεί να ξεπηδήσει μέσα από μια σχέση φιλίας ή απλής νοημίας. Ένας έρωτας αλλιώτικος, πιο βαθύς, πιο ρεαλιστικός και πάνω απ' όλα πιο γοητευτικός, μια που θα ξεπερνάει τη φαντασία σας. Ένας έρωτας, ένας νέος τρόπος ζωής και ένα νέο δούνε και λαβήν για σας το 1991. Μισό λεπτό να εξηγήσω κάτι. Όχι, όχι, άσε, μην εξηγήσει τίποτα. Το κατάλαβαν όλοι. Αλλάξαμε ρούχα, αλλάξαμε εποχή. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, γεγονότα. Τι εννοείς? Γεγονότα το Σεπτέμβρη. Γεγονότα να δουν τα μάτια σου. Ναι, με τάσπρο μου μαντίλι θα σε αποχαιρετήσω και για να μου έρθεις πίσω στην εκκλησιά θα μπω. Έφυγε το λίμνος για τον κόλπο. Δεν μπορείς να το πεις λίγο πιο δραματικά? Πόσο πιο δραματικά? Ναυτάκι, ναυτάκι που φεύγεις και που πας και βάλαμε και μέσον στο λίμνος για να πας. Τι δράμα γι' αυτό με τον κόλπο? Να κάνει τέτοιο πράγμα αυτός ο Σαντάμ, ο παλιάνθρωπος? Μπορεί να το χωνέψω, το χωράει το μυαλό μου δηλαδή. Να μην το ξανακαλέσουμε πουθενά. Α, και να ήταν και μόνο αυτό. Το Σεπτέμβρη είχαμε το Φόρν στην Αθήνα. Τη Σίλεϊ Μπάσεϊ στο Ηρώδιο. Το Δημήτρη Μητροπάνο στο Λυκαβητό. Το Γιάννη Βογιατζή επίσης. Το Χωσέ Καρέρα στο Ηρώδιο. Ο Γιώργος Ζαμπέτες ήταν στον Παουτάρκο, στο Εγάλιο. Φως δεν είχαμε. Τράπεζες δεν είχαμε. Δημόσιες υπηρεσίες δεν είχαμε. Ειδικά για το τελευταίο, γιατί χρησιμοποιείς παρελθόντα χρόνο? Έτσι, για ένα καπρίτσιο. Άσε που χάσαμε και την Ολυμπιάδα. Αυτό το χάσιμο της Ολυμπιάδας θα με φάει εμένα. Ξέρεις τι, να τη χάσουμε μέσα από τα χέρια μας. Ξέρεις τι πράγματα θα είχαμε κερδίσει στην Ολυμπιάδα? Έργα, επενδύσεις, πράγματα, θάματα, καλό, κακό. Άσε που θα την κάναμε σαν τα μούτρα μας. Ποια? Την Ολυμπιάδα, τι πια? Την Ολυμπιακή. Σκορπιός. Γεμάτη ενθουσιασμό και ενεργητικότητα, οδηγήστε στην πλήρη επίτευξη των στόχων σας, στην φήμη και αναγνώριση των δυνατοτήτων σας. Φίλοι και γνωστοί σας εμψυχώνουν σε κάθε βήμα. Εσείς με τη σειρά σας αντιλαμβάνεστε τη σπουδαιότητα του να αναγνωρίσετε και να επιβραβεύσετε την αγάπη και την εμπιστοσύνη που σας δείχνουν. Η βελτίωση των συναισθηματικών σας σχέσεων είναι καθαρά δική σας ευθύνη και θέμα σωστής επιλογής. Μπορεί να βρείτε αυτά που ονειρεύεστε σε νέους ορίζοντες. Προσπαθήστε να είστε συγκεκριμένοι στις αναζητήσεις σας. Δώστε μόνοι σας τον εαυτό σας τα περιθώρια να γίνετε ευτυχισμένοι. Η αίσθηση της ελευθερίας είναι κάτι που θα το μάθετε και θα το πραγματώσετε μέσα σε αυτή τη χρονιά, μόλις καταφέρετε να ξεφύγετε από την αίσθηση πίεσης που οι παρούσες συνθήκες ζωής δημιουργούν. Πρέπει να ρισκάρετε και να δείτε ισότιμα τον εαυτό σας σε σχέση με τους άλλους, χωρίς αισθήματα κατωτερότητας ή ανωτερότητας. Αν θέλετε να βρείτε τον έρωτα, πρέπει να προσπαθήσετε. Πιέσεις που αφορούν το επαγγελματικό σας σκέλος ή την καθημερινότητα υποχωρούν σταδιακά τους πρώτους 4 μήνες του χρόνου. Τα οικονομικά σας δίνουν δυνατότητες να επεκταθείτε. Θεωρήστε σχεδόν βέβαιη την εμμέρη υλοποίηση των ονείρων σας. Οι ομαδικές δραστηριότητες και συνεργασίες ευνοούνται ιδιαίτερα. Η διακριτικότητά σας μπορεί να ανταμυφθεί ως το τέλος του χρόνου, είτε με μια σημαντική προαγωγή και τη δικαίωση των ηγετικών σας προσόντων, είτε με μια σεβαστή και ουσιαστική αύξηση. Μου λες, θυμόσουνα ότι ο Θόρν τον Οκτώβριο χόρευε τσιφτετέλεια στην Μύκονο.
Γιατί εσύ θυμόσουν ότι ο Γιάννης πήρε τη Λίντα Ιβάνς και την πήγε στην Καλαμάτα, στη μαμά του να τη γνωρίσει. Γιατί μη μου πεις ότι θυμόσουν ότι ήρθε ο Πατριάρχης και έχασε το σταυρό του και το βρήκε μια κυρία και το πέρασε για σκουλαρίκι. Ω, τι καρδιοχτύπηκε αυτό. Αμηναίοι δήμαρχοι, Τρίτσης Κοσμόπουλος λογοθέτης. Τι μήνας κι αυτός ο Οκτώβρης, βρε Κοραλία. Της Λέλαπος. Τελικά αυτό που θυμάμαι τον Οκτώβρη είναι η επίσκεψη της Ιζαμπέλας Ροσελίνη. Το φοβόμουν. Το έτρεμα, μπορώ να πω. Εγώ πάλι θυμάμαι την συνέντευξη της Ιζαμπέλα Ροσελίνη στη Λιάννα Κανέλ. Ό,τι θυμάται κανείς για καλό είναι. Και επίσης ό,τι θυμάται θέλετε. Πώς θα κλείσουμε τον Οκτώβριο. Ξέρω εγώ, τι να σου πω. Να προσέχεις, Ανδρέα μου. Ευχαριστώ, Κώστα μου. Το ξότι. Η ανάγκη του αισιόδοξου τοξότη για αλλαγή και νέα περιθώρια δράση και προκλήσεις καλύπτεται μέσα στο 1991. Ο χρόνος απαιτεί από εσάς να πάρετε σημαντικές αποφάσεις σχεδόν σε καθημερινή βάση και να κερδίζετε μέρα με τη μέρα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Σίγουρες και πολλές αλλαγές θα συμβούν στον άξονα επαφών σας με τους άλλους ανθρώπους. Μέσα στο 1991 θα δείτε σταδιακά τα έντονα προβλήματά σας να υποχωρούν. Τον εαυτό σας να παίρνει μια πιο όρημη και σταθερή θέση απέναντι στα πράγματα και ακόμα μέσα από τις εμπειρίες τις πολύ πρόσφατες θα δείτε τον κόσμο ρεαλιστικά και όχι όπως πραγματικά θα θέλατε να είναι. Μυστικά σας και σκέψεις κρυφές πρέπει να προστατευτούν για να σας δοθεί ισορροπία. Ίσως δείτε τον εαυτό σας να παλεύει να ξεφύγει από εντυπώσεις και προκαταλήψεις που περάστηκαν σιωπηλά μέσα σας και να δει τη δική του ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Φόβοι αποτυχίας ή αισθήματα οργής και κριτικότητας μέσα από τις δυσκολίες που περάσατε θα πρέπει με κάθε τρόπο να απομακρυνθούν. Πρέπει να ανακαλύψετε ξανά το κουράγιο σας να επαναστατήσετε και να αλλάξετε τα πράγματα που δεν σας αρέσουν. Τροποποιήστε το μοτίβο ζωής σας ως προς τις δικές σας ηθικές αρχές. Μην διστάζετε, η ευτυχία και η επιτυχία είναι δίπλα σας και περιμένουν να τις διεκδικήσετε. Θα πρέπει να κάνετε μια πολύ έντονη και δυνατή προσπάθεια να γίνετε πιο συγκεκριμένοι στις σκέψεις σας και στις απόψεις σας. Ελέγξτε τα δικά σας αισθήματα και τις αξίες σας. Θα ευνοηθούν ιδιαίτερα όσοι ασχολούνται με ταξίδια και τουριστικά. Όσοι εργάζονται ή έχουν τοθοληψίες με το εξωτερικό, όσοι ασχολούνται με τη φιλοσοφία και όσοι έχουν κάποια κοινωνική αποστολή. Τι συμβαίνει, το Φεβρουάριο με τις απόκριες τον περάσαμε. Κόκκινη πρόβια. Χαίρετε, σε παρακαλώ. Εδώ είναι ένα ανέμελο πρωτοχρονιάτικο σόου. Δεν θα κάνει πολιτικές αναλύσεις. Γιατί καλύτερα είναι ο Χατζηνικολάου, ο πρεζεντέρης του Καψή του Ορισόπουλου. Γιατί. Τον Νοέμβριο επέστρεψε το Λίμνη. Σωστά. Τα παιδιά φύγαν νιόγαμπροι και γύρισαν πατεράδες. Εγώ καιρό. Η αυστηρή και συντηρητική σας φύση ορθώνει το ανάστημά της καθώς ο χρόνος κυβερνήτη του ζωδίου σας εγκαταλείπει αργά το ζώδιο, αφήνοντάς σας αντιμέτωπους με την πολύτιμη γνώση που αποκτήσατε. Το 1991 θα δώσει το περιθώριο και τις δυνατότητες στους εγώ καιρούς να ζήσουν και να αποκτήσουν εμπειρίες από ανθρώπους, πράγματα και καταστάσεις που θα τους βοηθήσουν να οριμάσουν. Θέματα που αφορούν ακίνητα και περιουσιακά σας στοιχεία αρχίζουν να επιλύονται σταδιακά τον Απρίλιο και τον Ιούνιο. Τα παιδιά θα είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο στη ζωή σας, μέσα από το οποίο θα διδαχτείτε και θα γνωρίσετε νέες εμπειρίες. Μέσα από τα μάτια τους και τις αναζητήσεις τους, οδηγήστε σε μια αναζήτηση ενός νέου τρόπου προσέγγισης αυτών που αγαπάτε. Ψάξτε βαθύτερα τον εαυτό σας και δέστε πώς πραγματικά είστε. Τόσο σε σχέση με το δικό σας οπτικό πρίσμα, όσο και σε σχέση με το οπτικό πρίσμα των άλλων ανθρώπων. Υπάρχει κάποιο μπέρδεμα γύρω από αυτό που εσείς ονομάζετε ατομικότητα. Είστε παγιδευμένοι σε εξαρτήσεις και παλιές και βαθιά ριζωμένες μέσα σας. Μέσα στην οικογένεια θα βρείτε θετική ανταπόκριση από τα δικά σας άτομα και θα σας δοθούν τα περιθώρια να λύσετε παρεξηγήσεις ή διαφορές. Σας βαραίνουν σίγουρα τα λάθη τα οποία έχετε κάνει. Πρέπει να μάθετε πώς να αναλαμβάνετε χαρισματικά το ρόλο του ηγέτη χωρίς θόρυβο και την παρακρουσία. Επεκταθείτε οικονομικά και επαγγελματικά. Ρυθμίστε κληρονομικά, περιουσιακά και θέματα κινήτων. Ανοίξτε την καρδιά σας και αφαιθείτε στον ονειρικό κόσμο της αγάπης που λίγο πριν το τέλος του 91 θα μπει οριστικά στη ζωή σας. Λοιπόν, τον Νοέμβριο παρετήθηκε η Θάτσα. Ο Καντζιώτης τα έβαλε με τον Αγγελόπουλο. Η Νέα Δημοκρατία απέκτησε και 152ο βουλευτή και το Έλλη σάλπαρε για τον κόλπο. Τελικά δεν θα μάθεις ποτέ να αξιολογείς ειδήσεις. Δηλαδή. Το Νοέμβρη 18 παντρεύτηκε ο Τόλης Βοσκόπουλος με την Τζούλια Παπαδημητρίου. Να ζήσουν. Να ζήσουν, να ευτυχήσουν και σε ρετυρέ καλύτερο από του Γιάννη Δαλιανίδη. Υδροχώος. Για τους ανθρωπιστές, ιδεολόγους και ανεξάρτητους υδροχώους επιφυλάσσονται ευχάριστα διαλύματα μέσα στο 1991. Με υψηλή την αίσθηση του καθήκοντος και πλήρως αφοσιωμένοι στους στόχους σας,
Με ένα νεωμένο τεχνικό σα δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια ανήκουν στο παρελθόν. Έτσι, το 1991 ξεκινάει γεμάτο εγγυήσει ότι θα είστε πιο παραγωγικοί και σίγουρα πιο ευτυχισμένοι στο τέλο του. Εσεί, θετικότεροι από οποιαδήποτε άλλη φορά και αποφασιστικότεροι, κρατάτε τι επιθυμίε σα στα χέρια σα, ενώ στον ορίζοντα έχει ήδη χαράξει μια καινούργια εποχή για εσά. Αυτή η χρονιά θα σα φέρει πρόσωπο με μια καινούργια σχέση και ματιρόδυνε προκτικέ. Η οικονομική ταλαιπωρία ανήκει στο παρελθόν. Οι απαραίτητε διευθετήσει με συγγενικά πρόσωπα για περιουσιακά ή κληρονομικά θέματα θα ολοκληρωθούν σε συντομότερο χρόνο από ό,τι περιμένετε. Είναι καιρό να ξεχάσετε οτιδήποτε σα έχει πληγώσει. Να αποδεσμευτείτε από το παρελθόν και να μάθετε ότι η τέχνη τη αγάπη είναι δύσκολη μόνο για αυτού που κολλάνε στη λεπτομέρεια και χάνουν την ουσία. Αν είστε καλλιτέχνη, τολμήστε να προβάλλετε προ τα έξω τα έργα σα. Συνειδητοποιήστε ότι ο ζητών ευρίσκει. Διεκδικήστε λοιπόν ότι δεν έχετε πάρει μέσα σε μία σχέση ή ένα γάμο. Βελτιώστε την προσωπική, εμφανισιακή ή οικονομική σας κατάσταση. Διαπραγματευτείτε ό,τι σας ανήκει και με χιούμορ και πνεύμα πλατή βρείτε τον τρόπο προσέγγισης που είναι κατάλληλος. Να θυμάστε μόνο από τις 6 Φεβρουαρίου και μετά ο χρόνος θα βρίσκεται στο ζώδιό σας ανοίγοντας μόνο τις φιλότιμες και υπεύθυνες κινήσεις. Μέτρηστε καλά το κάθε σας βήμα και ο σπόρος της ανθρωπιάς θα σας δώσει τον καρπό της ευτυχίας που ονειρεύεστε. Λοιπόν, πάμε τώρα να ετοιμαστούμε, αποδεχτούμε τον τελευταίο και πιο λαμπερό μήνα που θα μας φέρει τη νέα χρονιά. Ιχθύς, η γοητευτική και τρυφερή σας φύση αλλάζει αγά και σταθερά προς ανατολισμό. Το 1991 θα αποδειχθεί μια χρονιά αλτρουισμού, οριμότητας και δημιουργικότητας. Το διάστημα μεταξύ 5 πρώτου και 20 δευτέρου θα είναι δύσκολο για τα επαγγελματικά σας σχέδια και τις σχέσεις σας. Και τότε μόνο η γνωστή πραότητά σας θα σας βγάλει από τις δύσκολες θέσεις. Αξιοποιήστε ένα μεγάλο μέρος αυτού του χρόνου και περάστε ουσιαστικά από την αντίδραση στη δράση. Και γρήγορα συνειδητοποιήστε ποιες από τις αντιδράσεις σας, τις παλιότερες και τις πιο παιδικές, ήταν αιτία για να αρνηθείτε να αναλάβετε τις ευθύνες σας και να κερδίσετε την ευτυχία που υπόσχεστε στη ζωή σας. Συνειδητοποιήστε πότε και γιατί θέλατε να είστε θύμα ή να βγαίνετε χαμένοι μέσα από μια ερωτική σχέση. Δώστε βαρύτητα στη διέστησή σας στα διάφορα όνειρα τα οποία θα δείτε. Για ποιο λόγο ζητάτε να ζήσετε τόσο έντονα τη ζωή σας, δεν πρόκειται να φύγει μέσα από τα χέρια σας. Οι ευκαιρίες θα εξακολουθήσουν να δίνονται σε κάθε τομέα της ζωής σας. Αν όμως εσείς συνεχίσετε να είστε απροετοίμαστοι ή αντιδραστικοί, πολύ λίγα πράγματα θα μπορέσει να κάνει ο Δίος αυτή τη χρονιά για εσάς. Θα πρέπει να καταφέρετε να δυναμώσετε και να ολοκληρώσετε τον εαυτό σας και να ξεμπερδέψετε με οτιδήποτε ημικελές αποδυναμώνει τη ζωή σας. Φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα, την καινούργια χρονιά. Δεν υπέροχο. Μια καινούργια χρονιά που ποιος ξέρει τι μας επιφυλάσσει σε ένα μεγάλο υπέροχο κανάλι. Το πρώτο κανάλι. Και το καλύτερο κανάλι. Καλή χρονιά, Γιάννη. Καλή χρονιά, Κοραλία μου. Κυρίες. Κύριοι. Καλή σας χρονιά. Αρχιμηλιά και αρχιχρόνια, στείλει μου δέντρο λιμάνια. Κι αρχί, κι αρχί καλός μας χρόνος, εκκλησιά, εκκλησιά μετά γιοτρόνος. Αρχί που βγήκε ο Χριστός, Άγιος και Πνευματικός. Φύγει, τη γη να περπατήσει και να μας καλοκαρδίσει. Άγιος Βασίλης έρχεται και δε μας καταδέχεται. Από την Κεσαρία, Χρυσάκο, Χρυσάκο Λίστα Κυρία. Βάστα εικόνα και χάρτη, για χαροπλάστη δημότη. Χάρτη, χάρτη και καλαμάρι, δέχτε με το παλικάρι. Καλή χρονιά, Μέγκα Channel.